Και κύριε Τζιτζικός, θα ευχαριστώ πάρα πολύ που μα φιλοξενείτε εδώ πέρα στο γραφείο του Περιφερειάρχη Κεντρική Μακεδονία. Καλώ ήρθατε. Πώς είστε... Στην περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία. Πώ νιώθετε, Νιώθω πολύ ευχάριστα γιατί δεν σα κρύβω ότι πολλά χρόνια τώρα σα παρακολουθώ και εκτιμώ πάρα πολύ την πορεία σα, τη δημοσιογραφική. Και έτσι χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να τα πούμε και πιο άνετα γιατί την τελευταία φορά που τα είχαμε πει ήταν σε ένα στούντιο ενό αθηναϊκού καναλιού. Σας... Και το τονίζω που μα δέχεστε ε, εδώ. Πώ νιώθετε για αυτό το γραφείο, περισσότερο αυτό εννοούσα στο πώ νιώθετε, Όχι πώ νιώθετε στη συνέντευξη, πώ νιώθετε σε αυτό το χώρο. Νιώθω ωραία. Γιατί είναι το γραφείο που εκπροσωπεί δύο εκατομμύρια ανθρώπου. Είναι το γραφείο από το οποίο λαμβάνονται αποφάσει που επηρεάζουν τι ζωέ δύο εκατομμυρίων Ελλήνων. Και μάλιστα σε μια σειρά από αντικείμενα. Mm -hmm. Θα έλεγα όλα τα αντικείμενα που, που μπορεί κάποιο να συναντήσει στην καθημερινότητά του από το περιβάλλον στο οποίο ζει, mm -hmm. από την επιχειρηματικότητα η οποία γίνεται στη, στον τόπο αυτό, από τις υποδομές, σημαντικές υποδομές και στον χώρο της υγείας, στα νοσοκομεία, της παιδείας, στα σχολεία που επηρεάζουν χιλιάδες μαθητές, α, υποδομές σιδηροδρομικές, υποδομές οδικές που επηρεάζουν τις μεταφορές, την ανάπτυξη, mm -hmm. αλλά και την καθημερινή ζωή των, των πολιτών που ζουν και επισκέπτονται τη Μακεδονία, μέχρι το γεγονός ότι κάνουμε σημαντικά έργα όπω είναι η σύνδεση του φυσικού αερίου σε, μεγάλες, σε όλε τι μεγάλε πόλει τη Μακεδονία και είμαστε μια από τι λίγε περιφέρειε που το κάνει αυτό, που θα βοηθήσει πάρα πολύ οικονομικά τον κόσμο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, αλλά και έργο κοινωνικό, στηρίζοντα ουσιαστικά του ανθρώπου που λόγω τη κρίση έμειναν πίσω. Λόγω τη κρίση βρέθηκαν σε, κακή, σε δύσκολη θέση. Έχει τελικά τόσο μεγάλε δυνατότητε η περιφέρεια στην, στην Ελλάδα, διότι Φερρυπίν, κάτω στην Αθήνα, όταν ε, έτσι καταλάγιασε ο, ο θόρυβος ε, μετά από την τραγωδία στο, στο μάτι, η, η κυρία Περιφερειάρχης ε, στην Αττική προσπάθησε να μας πει ότι η Περιφερεια δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Οι Περιφερειές έχουν απίστευτες δυνατότητε. Κυρίως... Έχουν Δυνατότητε έχουν, αρμοδιότητε έχουν. Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι σας ένα ρωτώ θέμα. που νιώθετε και μου παραθέτετε Μία σειρά αποτομής, όπου προφανώ πιστεύετε ότι το έργο σα είναι αξιοπρόσεκτο. Ε, γι' αυτό και του αναφέρετε. Και, ως, ως χαμοτζή, κάθομαι και λέω κάτσε μια στιγμή. Εμένα μου έλεγε η δική μου περιφερειάρχη ότι παιδιά, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα πουθενά. Τι Εντάξει, ισχύει τελικά. Ισχύει το εξή. Ότι περιφέρειε μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα σε κάποια αντικείμενα και μπορούν να κάνουν ελάχιστα πράγματα σε κάποια άλλα. Και εκεί mm -hmm. είναι που. Παρεμβαίνουμε εμεί οι Περιφερειάρχε ναι. και πολλέ φορέ γκρινιάζουμε. Σε ποια δεν μπορείτε να κάνετε, λοιπόν, Πού θέλετε, Πού θέλετε, Πού Να σα πω. Καταρχήν θεωρώ ότι εμεί έχουμε αρμοδιότητε ω περιφέρειε σε μια σειρά θεμάτων. Θα έλεγα τα περισσότερα που μπορεί να αφορούν στην καθημερινή ζωή των πολιτών mm -hmm. και γενικά στην ανάπτυξη. Όμω οι αρμοδιότητε που έχουμε δεν είναι όσε θα θέλαμε σε αυτά τα αντικείμενα. Για παράδειγμα, θέλει να κάνει ε, έναν δρόμο. Τον σχεδιάζει. Και όταν έρχεται η ώρα τη υλοποίηση, αν δεν δώσει πράσινο φω το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, δεν μπορεί να γίνει ο δρόμο αυτό. Ακόμα και να είσαι τη χρηματοδότηση. Ακριβώ. Άρα λοιπόν ή στον πολιτισμό επίση. Θέλει να κάνει και κάνουμε εμεί παρεμβάσει mm -hmm. σε 127 αρχαιολογικού χώρου. Mm -hmm. Μνημεία και αρχαιολογικού χώρου. Κάνουμε και το Μουσείο τη Βεργίνα που θα είναι κορυφαίο μουσείο στα πλαίσια του, του Μουσείου τη Ακρόπολη στην Αθήνα. Λοιπόν, ε, αν δεν πάρουμε το πράσινο φω του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν μπορούν να προχωρήσουν τα έργα. Άρα, λοιπόν, όπω γίνεται στην Αμφίπολη mm -hmm. τώρα, που εμεί έχουμε εξοικονομήσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί δυστυχώ αυτή η κυβέρνηση επέλεξε να το κλείσει. σε να ντουλάπι το θέμα Αμφίπολη. Λοιπόν, και ενώ έχουμε βρει τα χρήματα. Το χρέο, εσύ του Σαμαρά. Δεν μπορώ να σα πω. Εκδικείται την Αμφίπολη, δεν μπορώ να σα πω. Αυτό που ε μπορώ να σα πω. Έχει με την ε, ε, τελευταία περίοδο τη διακυβέρνηση Σαμαρά. Δεν ήθελα να το πιστέψω, ναι, αλλά, αλλά κάτι προβληματίζομαι στους... πολύ έντονα, διότι βλέπω ότι πάντα βρίσκουν κάποιο άλλο για να το καθυστερήσουν. Εγώ λοιπόν του έστειλα μια επιστολή πολύ mm -hmm. πρόσφατα, είναι η δεύτερη, mm -hmm. στην οποία του κάνω ερωτήσει συγκεκριμένε για κάθε έργο και υποέργο και γιατί καθυστερεί να ξεκινήσει το έργο. Γιατί mm -hmm. το έργο θα το εκτελέσουν οι αρχαιολογικέ υπηρεσίε που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Και εάν δεν λάβω απαντήσεις ή αν λάβω λυψέ απαντήσεις, mm -hmm. απαντήσεις, απαντήσεις που δεν με καλύπτουν, θα προσφύγω στη δικαιοσύνη. Θα περίμενε όμω κανεί, το κρατώ. Το θα προσφύγω εγώ. Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη αν λάβω λυψέ απαντήσει ή απαντήσει που δεν με καλύπτουν. Θα επανέλθουμε ενδεχομένω σε αυτό. Όμω μου κάνει εντύπωση το εξή. Μου περιγράφεται μια συνεργασία με την κεντρική κρατική μηχανή η οποία δεν είναι ιδανική. Εσεί όμω είστε ένα άνθρωπο με τριοπαθή. Εσεί δεν είστε Ταλιμπάν. Εσεί δεν είστε από το κομμάτι εκείνο τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο φερειπίν ε, η προπαγάνδα τη σημερινή κυβέρνηση θα χαρακτήριζε νέο φιλελεύθερο ή πολλό μάλλον ακροδεξιό. Εάν δεν έχουν καλή συνεργασία μέσα, ποιου έχουν. Κοιτάξτε, δεν συμβαίνει παντού αυτό. Υπάρχουν τομεί στου οποίου συνεργαζόμαστε καλά mm -hmm. και τομεί στου οποίου δεν συνεργαζόμαστε καλά και νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με εμένα αλλά θα έλεγα με το σύνολο των περιφερειών. Για παράδειγμα, μπορεί κανεί να πει κάτι για τη συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Ανάπτυξη. Απολύτω τίποτα. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, mm -hmm. όπω και με το Υπουργείο Εσωτερικών ε, έχουμε μια καλή συνεργασία. Mm -hmm. Δηλαδή, υπάρχουν υπουργεία στα οποία τα πράγματα μένουν πίσω και υπάρχουν και υπουργεία με τα οποία έχουμε καλή συνεργασία και mm -hmm. τα θέματα τρέχουν. Εγώ είμαι ο τελευταίο που θα πω ότι μια κυβέρνηση ή μια άλλη είναι συνολικά απαράδεκτη ή συνολικά επιτυχημένη. Αυτό που μπορώ να σα πω βρισκόμενο εδώ στην περιφέρεια mm -hmm. Κεντρική Μακεδονία με τρει κυβερνήσει είναι ότι υπάρχουν καλά υπουργεία και καλοί υπουργοί που τρέχουν τα θέματα. Και υπάρχουν σε κάθε κυβέρνηση και κακοί υπουργοί και κακά υπουργεία. Ε, θα σκεφτόσασταν ποτέ μια υποψηφιότητα την οποία θα στήριζαν αντίθετα τελείως κόμματα. Δηλαδή θα ήταν μέσα, τι να σας πω, Το πλαίσιο των ε, όσων θα σκεφτόσασταν ω δυνατά να πεις με στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, θα με στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω, εμείς είμαστε μια αυτοδιοικητική, μια περιφερειακή παράταξη η αλληλεγγύη mm -hmm. που ξεκίνησε το 2014 απολύτω ανεξάρτητη. Μακριά και έξω από κόμματα. Αριστερή λέξη η αλληλεγγύη. Είναι μια λέξη όμω που πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται και στη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί για μα, μέλημά μα, αυτό σα είπα και πριν, εκτό από το αναπτυξιακό αντικείμενο που έχουμε και για το οποίο δουλεύουμε σκληρά, είναι και να, μην, να φροντίσουμε να μην μείνει κανένα πολίτη πίσω και μόνο του mm -hmm. σε αυτή τη διάρκεια τη κρίση. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε το 2014 μακριά και έξω από κόμματα. Και έτσι ακριβώς συνεχίζουμε. Ε, και τι έχουμε πει. Μια στιγμή, μια στιγμή. Και... επιτρέψτε μου. Έχουμε πει το εξή Ότι έχουμε ένα έργο πια. Ναι. Έχουμε ένα πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Διεκδικούμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Mm -hmm. Και όποιος φορέας, πολιτικός και άλλος επιθυμεί, μπορεί... Να στηρίξει το έργο αυτό. Χωρί ανταλλάγματα και χωρί συμφωνίε όμω. Σα στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ε, ε, για την περιφέρεια στι ε, περιφερειακέ εκλογές του 2019 που έρχονται με το καλό τον Μάιο. Και είναι ευπρόσδεκτη. Ναι. Οποιοδήποτε άλλο φορέας το επιθυμεί που να ανήκει στο δημοκρατικό τόξο mm -hmm. φυσικά. Ποιον κατεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση. Δεν, δεν ξέρουμε κάτι ακόμα. Περιμένουμε. Ε, νομίζω ότι είναι και νωρί όμω. Mm -hmm. Όλη αυτή η συζήτηση ε, δηλαδή, των υποψηφιωτήτων άνοιξε εάν, πολύ νωρί. Αν έρχονταν, ξέρω ότι δεν τίθεται τέτοιου είδου ε, ζήτημα. Αλλά λέει πολλά για τον πολιτικό χαρακτήρα του Απόστολου, Τζιτζί Κώστα. Ε, για το πόσο ε, μετριοπαθής είναι και πόσο ευρείε είναι οι συνεργασίε τι οποίε μπορεί να συλλάβει. Αν ερχόταν τώρα ο ορκισμένο εχθρό του κόμματο από το οποίο προέρχεστε, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και σα έλεγε. Απόστολε, είσαι ένα καλό περιφερειάρχη. Και ίσω δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιον να παίξει κόντρα στην υποψηφιότητά σου. Θα μα συνέφερε να σε στηρίξουμε ακόμα και σιωπηλά. Κύριε Μπογδάνο, ακούστε. Εγώ είμαι άνθρωπο των συνενέσεων και των συνεργασιών. Mm -hmm. Και δεν σα κρύβω ότι οραματίζομαι και θέλω να δω τη μέρα στην Ελλάδα που θα έρθει, όπου θα μπορούν οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι mm -hmm. να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να συμφωνήσουν στα αυτονόητα. Εάν στην Ελλάδα είχε γίνει αυτό, mm -hmm. και γι' αυτό μερίδιο ευθύνη έχουν όλοι. Άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο. Αν είχε γίνει αυτό στην Ελλάδα, θα είχαμε βγει ήδη από την κρίση. Το έκανε η Κύπρο, η οποία κατάφερε να Μπορεί καθίσει, όμως να να και να συμφωνήσει στα αυτονόητα και να προχωρήσει. Ότι αυτό συνέβη στην Ελλάδα όταν το Πασόκ συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για του δύο ε, κεντρικού αντιθετικού πόλου συνολικά τη μεταπολίτευση από το 75 μέχρι το 2015. Είχε ήδη προκύψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά. Αλλά όταν πάνε δύο να συνεργαστούν, οι ας πούμε πιο θερμόεμοι θα συγκροτήσουν έναν άλλο πόλο που θα γίνει τελικά κεντρικό. Το Πασόκ συνεργάστηκε με την Νέα Δημοκρατία όταν πια ήταν αρκετά πολιτικά αδύναμο, mm -hmm. εκλογικά αδύναμο. Σημασία έχει κάποια στιγμή στη χώρα αυτή και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό ίσως Mm -hmm. θα αποτελέσει και έναν από τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα τελικά να φύγει από αυτή την κρίση και να πάει μπροστά. Όταν θα επιλεγούν οι καλύτεροι από τους χώρους ακόμη και αν είναι οι χώροι αυτοί οι αντίπαλοι, θα καθίσουν σε ένα τραπέζι mm -hmm. και θα συμφωνήσουν να προχωρήσουν τα πράγματα να προχωρήσουν τα θέματα χωρίς αγκυλώσεις φυσικά, χωρίς ιδεοληψίες αλλά με την αντίληψη ότι για να γίνει στη χώρα κάτι, πρέπει να υπάρχει ένα μήνυμο συμφωνία, συνεργασία και ελπίδα. Αυτή είναι μια ερώτηση την οποία συνήθω κάνω σε στελέχη και υποψηφίου ε, του ΠΑΣΟΚ, νυν κοινάλ. Mm. Όταν ε, μου λένε ότι ναι, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, αμφιμέτωπα mm. σε ε, δυνατότητε και προοπτικέ συνεργασία. Και του λέω: Κατσέρι, αδερφέ. Αυτό σε γιαούρτωνε, σε έβριζε, σε ξεφτύλιζε. Ε, σε στοχοποιούσε, σε τραμπούκιζε εσένα, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, πολιτικούς και μη. Είσαι τόσο προοδευμένος, τόσο zen master που μπορείς όλα αυτά να τα βάλεις στην άκρη και να πεις υποχρέωσή μου είναι να προχωρήσω στον δρόμο της συνένεσης. Σας λέω και πάλι, όλα τα κόμματα έχουν ανθρώπους που... Προκαλούν και ενδεχομένω να μην μπορούν να υπηρετήσουν τη συνεννόηση και τη συνεργασία. Mm -hmm. Και όλα τα κόμματα έχουν και ανθρώπου σοβαρού. Η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, σήμερα χρειάζεται του σοβαρού. Πείτε μου τρει σοβαρού Ιριζαίου, να σα πω. Χαρίτσι. Mm -hmm. uh... Γεροβασίλη. Mm -hmm. mm -hmm. Πιτσιόλα. Και πείτε μου και τρει. Ε, με του οποίου δεν θα μπορούσε ποτέ να συνεργαστεί ο Απόστολο Τζικώστα. Μπορώ να σα πω 30. Πείτε Ας μου τρει. Δεν είναι εύκολο. Πείτε μου τρει για να μου αποδείξετε ότι σπάτε και αυγά. Ά, Φίλης. Mm -hmm. Mm -hmm. Πολάκης. Ναι, βεβαίω. Φίλη. Πολάκη. Ναι. Κοτζιά. γιατί. Κοτζιά γιατί κατά την άποψή μου έκανε μια απαράδεκτη συμφωνία με τα σκόπια, mm -hmm. εθνικά επιζήμια, mm -hmm. χωρίς να υπολογίσει καθόλου το εθνικό συμφέρον. Μόνο και μόνο για να μπορεί να πει mm -hmm. ότι έλυσα και να ικανοποιήσει έτσι το εγώ του, έλυσα ένα θέμα που δεν έλυνε κανένα άλλος πριν. Μα βέβαια, με μια τέτοια κακή λύση θα το έλυνε οποιοδήποτε. Mm -hmm. Υπάρχουν πολιτικοί που δεν θέλουν να ικανοποιήσουν το εγώ τους. Ή είναι μήπω το εγώ σύμφυτο την προσωπικότητα ενός ανθρώπου που ακολουθεί τον δρόμο της πολιτικής. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό mm -hmm. ε, υπάρχει ένα έντονο εγώ στι, στους πολιτικούς. Όμως, νομίζω ότι ξεχωρίζουν και εκείνοι που δεν προτάσουν το εγώ, αλλά το εμείς. Ε, εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτοί οι πολιτικοί ε, μπορούν να υπερβούν τα στενά κομματικά πλαίσια mm -hmm. και να δουν τη μεγάλη εικόνα. Να δουν την ευρύτερη εικόνα. Και η ευρύτερη εικόνα είναι ότι όσο η Ελλάδα τρώγεται ο ένας με τον άλλον, δεν συμφωνούν, ξαναλέω, ούτε στα αυτονόητα γιατί διαφορές θα υπάρχουν και είναι λογικό να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν. Mm -hmm. Αλλά όταν δεν μπορούμε στα βασικά να καθίσουμε κάτω και να χαράξουμε μια πολιτική που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση και θα σταματήσουν όλοι αυτοί οι συμπολίτε μας να υποφέρουν, γιατί... Εδώ στην περιφέρεια, ξέρετε κύριε Μπογδάνο, βλέπουμε κάθε μέρα τους άνθρωπους αυτούς που υποφέρουν από την κρίση. Λοιπόν, τότε καταλαβαίνετε ότι απορώ γιατί δεν μπορούμε σε αυτή τη χώρα να κρατήσουμε ένα επίπεδο υψηλό πολιτικού πολιτισμού mm -hmm. που θα μας επέτρεπε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Θα χάσουμε άλλη μια ευκαιρία. Ποιε είναι οι βασικές προτεραιότητες της συνταγματικής αναθεώρησης σύμφωνα με το σκεπτικό σας. Καταρχήν το, 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 άρθρο 16, κύριε Μπογδάνο. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι, αυτό που λένε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια ε, ευρώ, δισεκατομμύρια ενδεχομένω ευρώ ε, θα βοηθήσουν το ΑΕΠ μας. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι άνθρωποι που θέλουν μια ιδιωτική εκπαίδευση mm -hmm. στην τρίτο στην εκπαίδευση. Να μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσει στη χώρα σου ένα κέντρο εκπαιδευτικό όπου θα έρχονται ε, παιδιά από όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, ε, να σπουδάσουν εδώ. Τι ε, ε, χρήμα ζεστό θα πέσει στην ελληνική αγορά και στην ελληνική οικονομία. Και, και εμεί, ότι... <coughs> αυτό το άρθρο 16, δεν έχουμε καταφέρει. Με εναλλαγέ mm -hmm. συσχετισμών στη Βουλή και στην προηγούμενη αναθεώρηση και τώρα. Αλλά να το πείτε, Φερρυππίν, ότι ο κύριο Χαρίτση, η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριο Πιτσιόρλα, του οποίου μου αναφέρατε λίγο πιο πριν, ω ε, τρία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ορισμένα αξιόλογα στοιχεία, θα μπορούσαν ναι, το να έρθουν σε συμφωνία. Και γιατί δεν το κάνει ο υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα βαθιά. άνθρωπο ρωτάω, βέβαια, ο... το παραδέχομαι. Θα πω. Ε, ο, ΣΥΡΙΖΑ... Είναι... ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα βαθιά ιδρολιπτικό κόμμα. Υπουργ ε, και η πραγματικότητα είναι ότι η πλειοψηφία του κόμματο αυτού έχει κολλήματα. Μεγάλα Ποια κολλήματα. Ποια είναι η διαφορά της ιδεολογία από την ιδεολειψία. Η ιδεολογία είναι οι απόψεις που έχεις για κάποια θέματα. Mm -hmm. Η ιδεολειψία είναι ότι αυτές τις απόψεις θα τις επιβαλλεις βρέξη Είστε ιδεολόγο Ιδεολόγο είμαι, δεν Ποια είμαι ιδεολογικό όμω. Περισσεύει κάποιο ή δεν χωράει κάποιο στην uh, Νέα Δημοκρατία. Φερρυπίν. Ε, πριν από κάποιο καιρό ε, έγινε τέλο πάντων μία ε, αίσθηση με το γεγονό ότι ενετάχθη στα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία για τον βόρειο τομέα τη Β' εκλογική περιφέρεια Αθήνα ο Πέτρο Τατσόπουλο. Συγχρόνω, το στέλεχο τη ε, Νέα Δημοκρατία Μπάμπη Καραθάνος ήταν μπροστά μπροστά. Ε, κρατώντας την μεγάλη ελληνική σημαία στην κηδεία του Κατσίφα στο χωριό Βουλιαράτες στην, στην Αλβανία. Είναι μια μεγάλη έκταση ε, για να καλύψει ένα κόμμα της κεντροδεξιάς. Πιστεύετε ότι ε, είτε το, το ένα είτε το άλλο άκρο θα έπρεπε λίγο έτσι να κλαδευτούν ή χωράνε όλοι μες στη Νέα Δημοκρατία. Λέξτε, η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά ήταν και παραμένει mm -hmm. η μεγάλη κεντροδεξιά φιλελεύθερη παράταξη η οποία έχει στελέχη και ασφαλώ και οπαδού mm -hmm. από τη δημοκρατική δεξιά, τα όρια τη δημοκρατική δεξιά μέχρι την πατριωτική αριστερά. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα όμω είμαι τη άποψη ότι πρέπει να μπαίνουν και κάποια όρια. Mm -hmm. Χωράει ο Πέτρο Τατσόπουλο. Εγώ δεν θα τον ψήφιζα. Αν με ρωτάτε αυτό, Χωράει ο Μπαμπισ Καραθάνο. Αλλά θα τον κρίνουν οι πολίτε. Χωράει ο μπάμπη Καραθάνο. Δεν τον γνωρίζω σας Πάλι να σα πω. Ποτέ του Λαϊκού Ορθόδοξου δεν Υπάρχουν και άλλοι όμω, mm -hmm. οι οποίοι κατά την άποψή μου δεν χωράνε σε μια αστική μετριοπαθή mm -hmm. σοβαρή παράταξη, αλλά δεν είναι ούτε τη παρούση να τα συζητήσουμε, ούτε τη στιγμή, διότι πολύ απλά αυτή την ώρα είναι άλλο το διακύβευμα και όχι τόσο το αν και ποιοι χωράνε. Στα μέτρα ακριβώ που, κατά Ένα. την άποψή μου, θα έπρεπε να χωράνε. Ένα άνθρωπο, τον οποίο γνωρίζουμε και οι δύο καλά και τον γνωρίζουν και οι περισσότεροι Έλληνε, και πρέπει να πω ότι τον εκτιμούν και οι περισσότεροι Έλληνε, όταν του είπα ότι έρχομαι στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσω με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, mm. μου είπε το εξή, μου λέει: Ξέρει πιτσιρικά, αυτό ο τύπο κάνει κάτι το πολύ ασυνήθιστο. Πάει κόντρα στο ρεύμα του καιρού που είναι ο λαϊκισμό. Αντί δηλαδή να βγει και να πει πάμε να πάρουμε τα Σκόπια, την πόλη Παναγιά μου και την Αγιά Σοφιά και μάλιστα σε ένα ακροατήριο όπως είναι αυτό της Βορείου Ελλάδας, της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης που είναι ας πούμε και λίγο πιο ευεπίφορο προς την υποστήριξη έτσι, τέτοιων συναισθηματικών ε, συνθημάτων ε, προσπαθεί να πει ότι παιδιά να βρούμε τι μας ενώνει και να κάνουμε δουλειά. Δεν θεωρείται ότι αυτό είναι ένα ρίσκο. Καθόλου. Έχω μάθει στη ζωή μου να λέω αυτό που πιστεύω, κύριε Μπογδάνο. Πολλέ φορέ το πλήρωσα πολιτικά. Αλλά δεν με απασχολεί. Οι πολίτε με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια ακριβώ γι' αυτό. Προσωπικά απεχθάνομαι το λαϊκισμό, mm -hmm. τα άκρα και τι ακρότητε και απεχθάνομαι και τι ιστερίε. Θέλω μετριοπάθεια, σοβαρότητα και συνεργασία. Και αυτό είναι το μότο που εφαρμόζουμε και στην περιφέρεια κεντρική Μακεδονία και γι' αυτό έχουμε κατορθώσει να είμαστε για τέταρτη συνεχή χρονιά η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε απορρόφηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Γιατί, Γιατί ακριβώς επειδή αυτά τα χαρακτηριστικά προτάσω στη διοίκησή μας, mm -hmm. έχουμε κατορθώσει να συνεργαζόμαστε και με τους 38 δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, άριστα, όπου και αν ανήκουν, και με τους πανεπιστημιακούς και τα πανεπιστήμια μας, και με τα επιμελητήρια, όπου και αν ανήκουν, και να φέρνουμε αυτά τα αποτελέσματα. Διότι κανένα δεν μπορεί μόνο του πια να λειτουργήσει και να φέρει αποτελέσματα και να πετύχει. Αν δεν γίνει συλλογική δουλειά, δεν θα γίνει καθόλου η δουλειά. Και εμεί το καταλάβαμε αυτό νωρί. Έτσι καταρτήσαμε του συνδυασμού μα και το 2014 και τώρα που του ετοιμάζουμε πάλι. Mm -hmm. Πολυσυλλεκτικού, με ανθρώπου από όλου του χώρου, με ένα βασικό χαρακτηριστικό: Να αγαπάνε αυτόν τον τόπο και να θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Πέρα και πάνω από κόμματα. Είπατε πριν ότι η συμφωνία την οποία έφερε ο κύριος Κοντζιάς ήταν μια απαράδεκτη, νομίζω την χαρακτηρίστηκε. Και εθνικά επικίνδυνη. Και εθνικά επικίνδυνη. Περιγράψτε μου μια συμφωνία παραδεκτή και εθνικά ωφέλιμη. Μια συμφωνία η οποία δεν θα ενισχύει τον αλυτρωτισμό των Σκοπίων, mm -hmm. όπως κάνει η συμφωνία αυτή. Δώστε μου μερικά πιο Σας χειροπιαστά σχόλια. Μια συμφωνία η οποία δεν θα αναγνωρίζει μακεδονικό έθνο. Mm -hmm. Προσέξτε. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν δεν θα αναγνωρίζει Μακεδονική γλώσσα mm -hmm. και Μακεδονική ταυτότητα. Μία συμφωνία η οποία θα έχει προκύψει μετά από μία συνεργασία mm -hmm. ουσιαστική με τις άλλες πολιτικές παρατάξεις πριν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για να υπάρχει μια εθνική γραμμή στη διαπραγμάτευση που Μάλιστα. θα βοηθήσει και τη διαπραγμάτευση την ίδια και την κυβέρνηση, mm -hmm. την όποια. Μία συμφωνία η οποία σε κάθε περίπτωση θα βάζει ένα τέλος σε αυτήν την εκμετάλλευση και την κλοπή της ε, ιστορίας της χώρας μας, του πολιτισμού και των χαρακτηριστικών μας. Και θα τελειώνει οριστικά τον αλυτρωτισμό των σκοπιών. Αυτή λοιπόν η συμφωνία κάνει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που σας περιέγραψα και ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι και εθνικά επικίνδυνη, αλλά και θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στο μέλλον και τη σταθερότητα της περιοχής και εθνικά και οικονομικά επιχειρηματικά ήδη mm -hmm. τα προβλήματα που προκύπτουν από, τις, από, τη συμφωνία αυτή για τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος που χρησιμοποιούν τον όρο μακεδονική, μακεδονικά, μακεδονικές, mm -hmm. είναι τεράστια. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορείτε να κάνετε γι' αυτό, δηλαδή. Κάποιες... Κάνουμε ήδη, βεβαίω. Όπως. Ήδη έχουμε κάνει συνεργασία με τα επιμελητήρια της Βορείου Ελλάδος, της Μακεδονίας, προκειμένου να ενημερωθούν όλες οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τον όρο μακεδονική, μακεδονικό, προκειμένου να γνωρίζουν ποιε είναι οι κινήσει που πρέπει να κάνουν από τώρα mm -hmm. πριν ομιγέννητο ψηφιστεί ή κυρωθεί αν θέλετε αυτή η συμφωνία από την Ελληνική Βουλή που εύχομαι και παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις να μην γίνει ποτέ. Δεν φοβάστε ότι σε περίπτωση που κληθεί να διαχειριστεί αυτήν την συμφωνία η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως κυβέρνηση και επιμείνει στην δέσμευσή της που πιστεύουμε όλοι ότι θα το κάνει ως εξωτερικοί αναλυτές, ότι αυτή τη συμφωνία δεν πρόκειται να την ψηφίσει, ότι πρόκειται να διαπραγματευθεί μάλιστα από το μηδέν. Ξανά από την αρχή. Αυτή είναι η δέσμευση τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Δεν πιστεύετε ότι και αυτό. Και με θα... καλύπτει απόλυτα. Δεν πιστεύετε ότι αυτό θα το πληρώσει Καθόλου. και η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριακό Μητσοτάκη. Δηλαδή ότι ο υπερατλαντικό, ο κεντροευρωπαϊκό παράγων, για να ε, έτσι, περιγράψω τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Γερμανία, τα συμφέροντα τα οποία εκπορεύονται από αυτούς τους ε, παράγοντες και οι υπηρέτες τους εντός των τυχών ε, πρόκειται να συντονιστούν ούτως ώστε να βλάψουν και ενδεχομένως να ρίξουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ή δεν πιστεύετε, μακροσκελής ερώτηση, αλλά κλείνω, ότι η πολιτική εξαρτάται από τέτοια πράγματα. Ή τα βρίσκεται λίγο ψεκασμένα Α, να τα Ακούστε, ακούστε. Όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι κάθε πολιτικό πρέπει να έχει μόνο ένα πράγμα στο μυαλό του. Πώ θα διαφυλάξει τα εθνικά συμφέροντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ανεξάρτητα με το τι θέλουν οι διεθνεί παράγοντε, οι οποίοι πάντα έχουν του δικού του στόχου. Mm -hmm. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, εγώ καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λένε οι διεθνεί παράγοντε. Mm -hmm. Τι λένε, mm -hmm. ότι τα σκόπια πρέπει να μπουν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Mm -hmm. Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Τι λένε επίση ότι για να γίνει αυτό η Ελλάδα έχει πει ότι δεν πρόκειται να γίνει αν δεν υπάρξει μια συμφωνία. Mm -hmm. Άρα λοιπόν πιέζουν στο να βρεθεί συμφωνία προκειμένου να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Και εγώ είμαι ο πρώτο που το λέω αυτό. Ότι τα Σκόπια πρέπει κάποια στιγμή να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ασφαλώ. Mm -hmm. Συμφέρει την Ελλάδα, συμφέρει την Νοτιοανατολική Ευρώπη στο σύνολό τη και τα Βαλκάνια φυσικά. Όμω όχι με όποια λύση. Γιατί αν σήμερα φτάσουμε σε μια όποια λύση, όπως επέλεξε να κάνει ο κύριος Σκοτζιά, mm -hmm. τότε σε λίγα χρόνια από σήμερα μπορεί το πρόβλημα που δημιουργείται από αυτή τη συμφωνία να έρθει και να δημιουργήσει ακριβώ να... το αντίστροφο, επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω, από αυτό που θέλουν να πετύχουν και οι διεθνεί παράγοντες. Δηλαδή τι, τη σταθερότητα. Η άποψή μου είναι ότι αυτή mm. η συμφωνία θα δημιουργήσει προβλήματα αστάθεια στο μέλλον. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε αλλιώ, να ξανακαθίσουμε σε ένα τραπέζι όπω ακριβώ λέει πολύ σωστά η Νέα Δημοκρατία και να ξεκινήσει μία διαπραγμάτευση από το μηδέν. Ρεπούμπλικα Σερψκά, Βοηβόντινα, Πρέστοβο, Τέτοβο, Μακεδονία του Πυρήν, Βόρειο Ήπειρο. Επιτυχία, Βόρειο Ήπειρο, νότια Αλβανία. Νομίζω η απάντηση είναι προφανή. Για προχωρήστε. Ωραία. Πολλέ είναι οι περιοχέ εκείνε στα Βαλκάνια. Δηλαδή, στην πίσω αυλή σα, εδώ στην περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πυρήνε αστάθεια. Γιατί να είπα... προσθέσουμε, λοιπόν, άλλον έναν. Πιστεύετε, εγώ το πάω αλλού, τώρα είναι μια πιο φιλοσοφική αν θέλετε ερώτηση. Πιστεύετε ότι μέσα στα επόμενα 10, 20, 25 χρόνια θα, δου, θα ξαναδούμε ανακατατάξει στα Βαλκάνια, θα ξαναδούμε αλλαγέ συνόρων, ή είστε από εκείνου οι οποίοι υποστηρίζουν την οπτική ότι παιδιά. Όχι. Τα σύνορα είναι αυτά τα οποία είναι και η ιστορία έχει λήξει. Ακούστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι τι θέλετε, αλλά τι βλέπετε. Ναι. Ανησυχώ πολύ ότι πράγματι θα κινδυνεύσει η Βαλκανική mm -hmm. να μπει πάλι σε περιπέτειες. Και ανησυχώ γιατί, όπως είπατε κι εσείς, είναι πολλές οι αιστείες που ανα πάσα ώρα και στιγμή μπορεί mm -hmm. να προκαλέσουν αστάθεια. Τα Σκόπια επίσης είναι μια αιστεία που μπορεί να προκαλέσει αστάθεια. Mm -hmm και αποδείχθηκε αυτό και από τις εκλογές που έγιναν πρόσφατα στη χώρα αυτή, το γεγονός ότι προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση, παραλίγο να διαλυθεί η χώρα. Θα σας πω λοιπόν ότι είναι προ το συμφέρον της σταθερότητας πράγματι τα σκόπια να μπουν στο ΝΑΤΟ, να μπουν στην Ευρώπη. Και εγώ το υποστηρίζω αυτό. Το υποστηρίζω όμως με μια συμφωνία που η ίδια δεν θα προκαλέσει αυτή την αστάθεια που προσπαθούμε να αποφύγουμε, με τα Σκόπια εκτό ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Και αυτή η συμφωνία πολύ φοβάμαι ότι θα μα φέρει αστάθεια και πολύ συντομότερα από όσο περιμένουμε. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτησή σα, επειδή ακριβώ τα Βαλκάνια και η Νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν όλε αυτέ τι αιστείε, τι προβληματικέ για το μέλλον, δεν θα ήθελα η Ελλάδα να προκαλέσει άλλη μία και μάλιστα στα βόρεια σύνορά τη. Τι θα κάνετε διαφορετικά σε σχέση με ό,τι έχει κάνει ο Κυριάκο Μητσοτάκη εάν είχατε κερδίσει τι ε, εκλογές εκλογέ για την Προεδρία τη Νέα Δημοκρατία. Μετανιώσατε κατά πρώτον για την υποψηφιότητά σα. Ποτέ. Είπατε. Μ, ποτέ. Αυτό ίσω έπρεπε να μην το έχω κάνει. Όχι. Ποτέ. ποτέ. Γιατί πίστευα εκείνη τη στιγμή όταν άνοιξε η διαδικασία διαδοχή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία mm -hmm. ότι η υποψηφιότητά μου είχε να προσφέρει στην παράταξη και τη χώρα. Τι θα είχατε κάνει διαφορετικό. Την ώρα. Δηλαδή, με Απόστολο Τζιτζικώστα στο τιμόνι τη Νέα Δημοκρατία, σε ποια θέση θα βρισκόταν τώρα η Νέα Δημοκρατία, ε, κύριε Παπαδάκη. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι άνθρωπο. Υπεριποθετική ερώτηση. Πρακτικό. Ναι. Που σημαίνει ότι σε υποθετικέ ερωτήσει δεν μπορεί να απαντήσει κάποιο. Αν θέλει να είναι σοβαρό. Mm -hmm. Αν με ρωτάτε, αν κρίνω ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε καλό δρόμο, mm -hmm. θα σας απαντήσω ναι. Αν με ρωτάτε αν μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα καλύτερα, θα σας απαντήσω ενδεχομένω. Αλλά αυτή τη στιγμή... Ποια. Αυτήν Ποια. Τη στιγμή, Πείτε μου μερικά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που γίνεται τώρα και mm -hmm. που ε, βλέπω ε, με πολύ θετικό μάτι, είναι η παρουσίαση προγράμματος και οράματος. Mm -hmm. Και γίνεται έγινε πολύ πρόσφατα η παρουσίαση του Προγράμματος για την Παιδεία. Mm -hmm. Και θα ακολουθήσουν, φαντάζομαι, και άλλοι τομεί. Θέλω δηλαδή, όταν φτάσει η ώρα των εκλογών, να έχει φωτίσει η Νέα Δημοκρατία, όπως και κάθε κόμμα, για να είμαστε ειλικρινεί και αντικειμενικοί, α, τις προτάσεις και το σχέδιο που έχει. Συγκεκριμένα, κοστολογημένα, mm -hmm. έτσι ακριβώς όπως γίνεται τώρα. Και άρα, α, στην, στην ερώτησή σας, σας απαντώ ότι ναι, Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία φωτίζει και τα θέματα τα οποία πρέπει να φωτίσει. Όπως Υπάρχουν είναι φορές. Η, ναι. Όπως είναι η, 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 η ανάγκη να υπάρξει ένα φιλοεπενδυτικό, φιλοεπιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Και όσο δεν θα υπάρξει αυτό κύριε Μπογδάνο, mm -hmm. δεν θα μπορέσει ποτέ η Ελλάδα να μπει σε ανάπτυξη. Μπορεί να έχει μια ανεμική ανάκαμψη, αλλά ανάπτυξη ουσιαστική στην Ελλάδα. Χωρί Φιλοεπενδυτικό, φιλοεπιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους, Από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, από τη σταθερότητα στη φορολογική πολιτική, από κράτο δικαίου, mm -hmm. που η δικαιοσύνη Δεν θα πονέμεται και σωστά και γρήγορα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Με τα χαρακτηριστικά δικαίου. αυτά που σα λέω είναι υπάρχει Δεν υπάρχει, υπάρχει κράτος, στην Ελλάδα κράτο δικαίου. Άλλα, αλλά εγώ θέλω να αποδίδεται η δικαιοσύνη και γρήγορα. Και γρήγορα γιατί ναι. είναι βασικό. Το κρατώ αυτό διότι θέλω να σας πάω κάπου. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Άρα λοιπόν, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, με μείωση τη γραφειοκρατίας, με uh, την ενίσχυση και την εμπέδωση σε Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες mm -hmm. της, uh, της άποψης ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος σταθερός, ασφαλή ασφαλής. ασφαλής. Ε, σε σχέση με το άσυλο, ποια είναι η θέση Ο, σας. Ότι πρέπει να καταργηθεί χθες. Το άσυλο πρέπει να καταργηθεί, έπρεπε να καταργηθεί. Τελεία. Εχθέ. Άρα, Όχι, να εντάξει. Σας πω, μισό λεπτό. Όχι, εντάξει. Μισό, μισό λεπτό. Προσπαθώ να καταλάβω κάτι. Λοιπόν, ε, είναι πολύ σοβαρό. Εγώ δεν έχω καταλάβει στενά γιατί μιλάμε το 2018 για άσυλο. Εσεί δεν, δεν, θα μου το πείτε. Γιατί λοιπόν, μιλάμε για άσυλο ιδεών. Και κάποιοι τον μπερδεύουν. Κοιτάξτε, εσεί δεν θα μου το πείτε. Ε, και πολύ καλά θα κάνετε. Ο μεγάλη ηλικία όμω κοινό μα φίλο που μου είπε αυτό πριν, πιτσυρικά και τα σχετικά, μου λέει: Κοιτά, ο, ο Τζιτζι είναι τίνο ακριβώ ακριβώς το αντίθετο. Λέω, οκ, okay, το ακούω. Έρχομαι λοιπόν εδώ, είστε εναντίον του ασύλου, μου λέτε ότι ο Ρουβίκονας, παιδιά να τους μαζεύουμε, είστε εναντίον της ε, συμφωνίας των ε, Πρεσπών. Yeah. Πώς χαρακτηρίζετε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στην ε, ε, κατάληξη της ε, καταδίωξης του Κατσίφα. Σας φάνηκε παρκής. Όχι, δεν μου φάνηκε υπαρκή. Ούτε λοιπόν και εκεί. Συνεπώ, βλέπω ότι σε ορισμένα ζητήματα η θέση σα είναι αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, προσοχή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγε ακροδεξιέ. Δεν νομίζω ότι μία άποψη πρέπει να βαφτίζεται ακροδεξιά, mm -hmm. επειδή μα βολεύει. Αντιθέτω, θεωρώ ότι αυτέ οι απόψει, τι οποίε έχω και τι οποίε εκφράζω, mm -hmm. είναι απόψει απόλυτα λογικέ και μετριοπαθεί. Ποια είναι η ακροδεξιά άποψη από αυτά που ακούσατε. Να Καλέ, λέω... Ένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο λέτε σ... και συμφωνώ απολύτω σε... μαζί σα. Σε 40 λεπτά συζήτηση, ποιο είναι αυτό που σα φάνηκε σα ακραίο ή ακροδεξιό. Τουναντίον, αντίον, όχι μόνο απλά δεν μου φάνηκε τίποτα ακραίο ή ακροδεξιό. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι συνομιλώ με έναν άνθρωπο μετριοπαθή, με συνθετική αντίληψη απλά για, για φορές τα πράγματα και όχι με αποκλειστικέ οπτικέ. Απλά, απλά πολλέ φορέ ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπογδάνο, Δυστυχώ, και αυτό είναι λάθο του, επιλέγει όταν δεν τον βολεύει μία τοποθέτηση ή ένα πρόσωπο. Α πει ακροδεξιό να ή τον ακροδεξιό, νεοφιλελεύθερο ή οτιδήποτε άλλο. Είδατε πώ μα αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα τη ονομασία των Σκοπίων. Mm -hmm. Χαρα... Έφτασε να χαρακτηρίζει ένα εκατομμύριο πολίτε που μαζεύτηκαν στο Σύνταγμα ακροδεξιού. Αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι εκτό από λάθο είναι και πολύ κακό. Ηθικά και εθνικά κακό. Δηλαδή να παρουσιάζεις την αντίθετη άποψη ω mm -hmm. ως μια ακραία και απαράδεκτη θέση. Στην τελική, έτσι που καθόμαστε εν 2018, λίγο πριν από τις γιορτές, μήπως δηλαδή τελικά καλύτερα που δεν βγήκατε τότε πρόεδρος της Νέα ε, δηλαδή. Νέας Το έχετε σκεφτεί ποτέ έτσι. Αυτό θα το κρίνει η ιστορία, κύριε Μποδάνο. Όχι, εσείς πώς το κρίνετε, δηλαδή, Κάθεστε σε αυτό το γραφείο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι καλύτερα δηλαδή, που συνέχισα... Δηλαδή, έχετε κάτσει ποτέ, με συγχωρείτε να το... Θα, θα, θα σας το θέσω πολύ απλά. Με την ε, σύζυγό σας, πρόκειται περιμένετε και το δεύτερο παιδί. Και σε, να... λίγες μέρες, σε λίγες μέρες κιόλας. Σε λίγες μέρες, με το καλό και με υγεία. Με το καλό και με υγεία. Άστε και καλά. το ξωτάκι. Λοιπόν, και να πείτε, αγάπη μου να σου πω κάτι. Ο Θεός μας φύλαξε και συνεχίσαμε στο δρόμο που μας βγάζει μέχρι εδώ και δεν βρεθήκαμε να χτυπιόμαστε αυτό, από τη θέση αυτού, του Πρόεδρου της Νέα Δημοκρατίας. Αυτό, κοιτάξτε, εμένα, δεν με τρομπάζουν τα δύσκολα. Αντιθέτως. Μου αρέσουν τα δύσκολα. Mm -hmm. Θα σας πω όμως ότι αυτό που έχω πει πολλές φορές είναι ότι είμαι ικανοποιημένο και χαρούμενος που μου δόθηκε η ευκαιρία να υπηρετήσω αυτήν την πανέμορφη περιφέρεια mm -hmm. με τους ανθρώπους και τις εξαιρετικές δυνατότητες που έχει και μου δόθηκε η δυνατότητα να φτιάξω σχολεία, κέντρα υγεία, να αναβαθμίσω νοσοκομεία, mm -hmm. να δημιουργήσουμε ένα πολιτιστικό απόθεμα σημαντικό στον τόπο μας, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των μετακινήσεων των πολιτών, να βελτιώσουμε τις συνθήκες και την ποιότητα του πόσιμου νερού, να φτιάξουμε αντιπλημμυρικά έργα, να συμβάλλουμε στην προσπάθεια που κάνει η χώρα να βγει από την κρίση. Άρα λοιπόν, Έχω μόνο θετικέ σκέψει και για το έργο που κάναμε αυτά τα χρόνια, mm -hmm. αλλά και για το έργο που διεκδικούμε την εμπιστοσύνη των πολιτών για να το συνεχίσουμε και για να το ολοκληρώσουμε. Τα επόμενα χρόνια για τον τόπο μα, για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, κύριε Μπογδάνο. Είναι μια περιοχή η οποία θα πρωταγωνιστήσει και που για μένα έχει έρθει η ώρα η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία και θα το κατακτήσουμε αυτό. Mm -hmm. Θέλω να θυμάστε αυτήν τη συνέντευξη μετά από 2-3 χρόνια από σήμερα. Η Μακεδονία και η Βόρεια Ελλάδα θα γίνουν η πρωτεύουσα εξωστρέφειας και η πρωτεύουσα η οικονομική της χώρας. Κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει Ήσασταν... και μάλιστα είχαμε μείνει και πάρα πολύ πίσω. Ήσασταν από πιτσιρικά στο συγκροτημένος και όριμο. Είστε 40 χρονών παιδί, θα έλεγε κάποιος ο κύριος Βερναρδάκης, είπε τις προάλλες, λέει μην τον... Κακολογείται τον Αλέξ του Τζίπρα, είναι μόλις 45 χρονών. Ε, τι να πει και ο Τζιτζικώστας που α 40. ήσασταν πάντα έτσι. Ξέρετε τι γίνεται. Όχι, δεν, δεν, δεν ήμουνα. Δεν ξέρω πώ είμαι τώρα για να, να κρίνω, αν ήμουνα πάντα έτσι. Αυτό που θα σα πω όμω είναι ότι η ηλικία δεν λέει τίποτα. Κατά την άποψή μου, mm -hmm. υπάρχουν μεγαλύτερη ηλικία άνθρωποι με πολύ φρέσκα μυαλά, με πολύ νέα μυαλά mm -hmm. και υπάρχουν και νέοι άνθρωποι με πολύ παλιά μυαλά. Θεωρώ λοιπόν ότι για μα και το στοίχημα και για μένα ω επικεφαλής μια ομάδα εδώ στη Μακεδονία, αλλά και γενικά και για τα πολιτικά mm -hmm. κόμματα, θα είναι να, 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 να βρουν του ανθρώπου εκείνου που έχουν νέα μυαλά. Άλλη νοοτροπία. Όχι το παλιό, το οποίο μπορεί να το βρει και σε σώμα τριαντάρι. Θα κατεβαίνατε για δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Αν με ρωτάτε, αν θα κατέβαινα σήμερα για Δήμαρχο σε αυτέ τι εκλογέ, σα απαντώ. Είστε όχι. πολύ νέο. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα πολιτικά και το εννοώ το τα πάντα στο, στο μέλλον. Αλλά λέω για τώρα, με τον Κυριάκο το έχετε συζητήσει αυτό. Ε, ένα, το γαλάζιο πουλάκι που λέγανε οι γονεί μα μου είπε ότι συζητήθηκε αυτό το πράγμα. Όχι, ότι όχι, όχι. σε κάποια στιγμή με τον Κυριάκο αρχής... πετάχτηκε η ιδέα. Αρέσει η τελικά. Εξ αρχή, αν με έχουν ρωτήσει, για το με έχουν ρωτήσει και ο Κυριάκο Ομιτσοτάκη και ο Αλέξο Τσίπρα. Με έχουν ρωτήσει αν σκέφτομαι να κατέβω στο Δήμο. Ο, Όχι τώρα. Ο Τσίπρα ήθελε θέλει να σα στηρίξει κιόλα. Α, δεν το ξέρω. Ε, τότε γιατί να σα ρωτήσει. Και οι δύο πάντω με ρωτήσαν. Okay. Και μπορώ να σα πω ότι με ρώτησε και ε, ε, η Φόφη Γεννηματά πολύ πρόσφατα. Mm -hmm. Δηλαδή, συζητήσει κάνουμε και με έχουν ρωτήσει προφανώ. Αλλά η θέση μου από την πρώτη ώρα mm -hmm. και σε αυτήν επιμένω. Είναι ότι θέλω να ολοκληρώσω το έργο που κάνουμε, το σημαντικό, στην περιφέρεια. Ναι. Αυτό το έργο θα ζητήσω την εμπιστοσύνη των πολιτών για να το συνεχίσω και oh. να το ολοκληρώσω. Και όποιος κρίνει ότι το έργο αυτό είναι καλό, κινείται σε σωστή κατεύθυνση και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε mm -hmm. τους βρίσκει σύμφωνος, τότε μπορεί να υποστηρίξει αυτή την ανεξάρτητη Περιφερειακή παράταξη της αλληλεγγύης που έχουμε δημιουργήσει από το 2010. Ποιος θα έκανε καλό δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Ε, ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει τη λογική της συνεργασίας, της συνένεσης. Ε, θα θέλει να αξιοποιήσει όλα τα συγκριτικά της, του τόπου Ονομα. μας. Ονομα. Ονομα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Είτε, ο φίλος μου ο Θανάσης δεν τον ξέρετε αλλά είναι Δεν μπορώ να σας πω διότι, 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 κάνω... διότι έχουμε ήδη... Mm -hmm. Πολλού υποψηφίου με εξαιρετική πορεία. <σχετί> σε αυτή λαός? Ο καθένα για, ναι. για το, ναι. τη Δημαρχία τη Θεσσαλονίκη τελικά. Σε λίγο θα είναι περισσότεροι υποψηφιοί δήμαρχοι από ότι οι Στο Θεό πιστεύετε, ναι. Άνθιμο. Θα σα πάω σε έναν γρήγορο γύρο για να κλείσουμε. Ονόματα και μου λέτε πώ αντιδράτε στα ονόματα. Ε, ο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, Εβασμιότατο, άνθιμο. Είναι ένας πνευματικός άνθρωπος, βαθιά πνευματικός άνθρωπος, α, με μια πολύ σημαντική πορεία στην Εκκλησία. Κώστας Καραμανλής. Είναι ο πολιτικός μου πατέρας. Είναι ο άνθρωπος που με έβαλε στην πολιτική, όταν εκείνη την εποχή ήμουνα στον ιδιωτικό τομέα και δούλευα, mm -hmm. και επέμεινε να το κάνω. Και θεωρώ ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος αποτελεί κεφάλαιο για την χώρα. Και για την Νέα Δημοκρατία. Και για την νέα για την παράταξη ευρύτερα. Αναφέρθηκε πριν ε, η υπόθεση της όχι αποτελεσματικότητας και ενδεχομένω και της μη ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στην Ελλάδα και αυτή από πολλού συνδέεται με ένα λεγόμενο καραμανλικό μπλοκ που Δεν είπα για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εγώ είπα για το χρόνο απονομής τη δικαιοσύνη. Είναι... Διότι ένα επιχειρηματία. Είναι τον έρχεται... το πρώτο που είπα, το αποτελεσματικότητα. Παρά αυτά, ε, ζητήματα ανεξαρτησία όχι από εσά, από άλλου. Δεν σα το βάζω στο, στο στόμα και σα ε, παρακαλώ να το κρίνετε. Σου λέει ο άλλο ότι κοίτα, υπάρχει ένα καραμανλικό μπλοκ το οποίο το χαρακτήρισε και η Φόβη Γεννηματά στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα ω καραμανλική συνιστόσα, εάν δεν κάνω λάθο. Ε, αν δεν ήταν αυτές οι ακριβείς τις λέξεις, ήταν πολύ παραπλήσιες, που στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το ακούτε εσείς αυτό. Με μια κουβέντα. Ναι. Σαχλαμάρες. Βενιζέλος, Ευάγγελος Βενιζέλος ένας πανέξυπνος άνθρωπος α, και πολύ μορφωμένος. Γιάννης Μπουτάρης. Ο άνθρωπος που ξέρει πότε να φεύγει. Ανδρέας Παπαμιμίκος. Ένας ιδιαίτερα α, οργανωτικός και αποτελεσματικός άνθρωπος. Και ποια είναι η μεγαλύτερη μπάντα που έχει βγάλει η Θεσσαλονίκη. Οι τρύπες, προφανώς. <laughs> Όχι η Θεσσαλονίκη, η χώρα. <laughs> Μπράβο, ρε Απόστολε. Σα ευχαριστώ πάρα μας πολύ. Καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ κάθε καλό εύχομαι Έχει για το μέλλον. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για το ποδαρικό εγώ. που μα κάνετε. Εγώ ευχαριστώ.